Johnny the Fox. He said, don't believe in Jesus, don't believe in God. Got a brother in New York, he knows how to fight it. Johnny the Fox. Johnny the Fox. Johnny, Johnny the Fox. Johnny the Fox. Η πτερόρια είναι μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας τα καναρίνια αντικαθιστούν όλο το πτέρωμά τους για τη νέα χρονιά που ακολουθεί. Πρόκειται για μια άκρως φυσιολογική διαδικασία όπου με την ολοκλήρωσή της το πουλί απαλλάσσεται από το πτέρωμά του και αποκτά νέο. Αυτή την περίοδο πέφτουν και πανεκφύονται φτερά και πούπουλα. Από τη στιγμή που το φτερό θα μεγαλώσει πλήρως, η ανάπτυξή του ολοκληρώνεται. Από εκεί και πέρα τίποτα πια δεν επηρεάζει βασικά του χαρακτηριστικά. Δηλαδή, το νέο του φτέρωμα θα έχει ακριβώς το ίδιο χρωματισμό με τον προηγούμενο. Πρόκειται για μια στρεσογόνο διαδικασία, το αποτέλεσμα της οποίας εξαρτάται από τη σωστή διαχείριση και φροντίδα των πουλιών κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Η φυσιολογική πτερόρια είναι η εποχική. Ξεκινά κατά κανόνα κάθε χρόνο, μετά τα μέσα του καλοκαιριού και διαρκεί περίπου 2 μήνες. Μερικές φορές βέβαια μπορεί να έχει και μεγαλύτερη διάρκεια. Τα νεαρά τώρα καναρίνια που θα γεννηθούν από Ιανουάριο μέχρι τέλη Φλεβάρι θα προλάβουν να μπουν στην περίοδο της πτερόριας, ενώ εκείνα που γεννιούνται αργότερα ίσως να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία καθόλου για όλη τη χρονιά. Σε μερικά καναρίνια αυτή η περίοδος είναι λίγο δύσκολη, έχει αρκετή δυσκολία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πετάξουν από κλαδί σε κλαδί, τόσο πολύ. Η πτερόρια στο ενήλικο καναρίνι αρχίζει πρώτα με την πτώση των πούπουλων από τα φτερά πτήσης. Μετά πάμε στο λαιμό και το κεφάλι. Συνεχίζει δηλαδή στις δύο πλευρές του σώματος και ολοκληρώνεται η επαναφορά των φτερών, διαρκεί περίπου 1-2 μήνες, καμιά φορά και 3 μήνες. Η πρώτη μέρημνά μας αυτή την περίοδο έχει να κάνει με το πώς θα προσαρμοστούμε ή μάλλον πώς θα προσαρμόσουμε τη σωστή διατροφή των πουλιών στις ανάγκες αυτής της περίοδου. Μια διατροφή με πρωτεΐνες είναι απαραίτητη για τη γρήγορη και σωστή επανέκφεση, δηλαδή φύτρωση των φτερών, όλων αυτών των χαμένων φτερών. Με τη χορήγηση κατάλληλης διατροφής βοηθάμε τα πουλιά να αντικαταστήσουν τα φτερά τους γρηγορότερα και μειώνουμε τις πιθανότητες προβλημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν αυτή την περίοδο. Αμινοξέα όπως λυσίνη και μεθονίνη είναι ιδιαίτερα σημαντικά κατά την περίοδο της πτερόριας. Τα καναρίνια αυτή την περίοδο θα χρειαστούν επίσης βιταμίνες, λιπαρά και μεταλλικά στοιχεία, αλλά κυρίως θα χρειαστούν ασβέστιο για να μεγαλώσουν γρήγορα τα νέα τους φτερά. Για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, εμπλουτίζουμε τη διατροφική τους ατζέντα με τις παρακάτω τροφές. Πρωτεΐνη, αυγό σφιχτοβρασμένο ή αυγοτροφή 2-3 φορές την εβδομάδα. Να προσέχετε όμως, ειδικά όταν ο καιρός είναι ζεστός, δηλαδή μην αφήνετε το αυγό στο κουλβί για περισσότερο από 3-4 ώρες. Ασβέστιο, υχνοστοιχεία, σουπιοκόκαλο και σπασμένα κοχύλια. Ακόμη και γύρι μελισσών που είναι μια από τις πιο πλήρες πηγές πρωτεΐνης. Βιταμίνες. Λαχανικά, τα οποία είναι πλούσια σε βιταμίνες και άλλα θρεπτικά στοιχεία. Μπορείτε να τους προσφέρετε 2-3 φορές την εβδομάδα καλά, πλημμένα και στεγνά. Επίσης, μπορείτε να δώσετε φύτρα σπόρων, τα οποία επίσης είναι μια θρεπτική τροφή. Εδώ καλό θα είναι να το κάνετε να αλλάξει, δηλαδή τη μια εβδομάδα να δώσετε φύτρες ανά 2-3 μέρες και την επόμενη εβδομάδα να δώσετε τα λαχανικά. Τα συμπληρώματα τώρα διατροφής κατά τη διάρκεια της πτερόριας δεν είναι απαραίτητα όταν παρέχουμε στα πουλιά μια πλήρη διατροφή. Είναι αυτονόητο ότι εφόσον μιλάμε για συμπληρώματα, τότε αυτά είναι απαραίτητα μόνο όταν η διατροφή δεν είναι επαρκής ή δεν είναι ισορροπημένη. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να δίνουμε φάρμακα. Ανέφερα πιο πάνω ότι είναι μια φυσική διαδικασία, γι' αυτό φροντίστε τη διατροφή των πουλιών με φυσικές τροφές.
Όπως αναφέραμε, η πτερόρεα είναι μια στρεσογόνος περίοδος για τα πουλιά και πρέπει εκτός από τη διατροφή τους να προσέξουμε και κάποια βασικά θέματα της φροντίδας τους. Βασική προϋπόθεση είναι το μεγάλο και άνετο κλουβί, επίσης το καθαρό κλουβί και το συχνό μπάνιο. Το μπάνιο των καναρινιών είναι απαραίτητο στην περίοδο της πτερόρειας γιατί τα ανακουφίζει από την ενόχληση που νιώθουν στο δέρμα τους. Επιλέγουμε μια σωστή θέση για το κλουβί και ήσυχη. Στην περίοδο της πτερόρειας το πουλί δεν πρέπει να στεσσαριστεί γιατί θα έχει άσχημα αποτελέσματα και η επαναφορά των πούπουλών του δεν θα είναι κανονική. Επίσης θα πρέπει να είναι προστατευμένα από αρπακτικά πουλιά. Γιατί αυτή την περίοδο είναι μια εύκολη λία. Δεν έχουν τις δυνάμεις να αποφύγουν και να πετάξουν. Δεν πρέπει επίσης να έχουμε το κλουβί σε μέρος που φυσάει αέρας ή που έχει ρεύματα. Γιατί το σώμα τους είναι γυμνό, εφόσον πέφτουν τα πούπουλά τους, και μπορεί εύκολα να κρυολογήσουν. Και τέλος, στην περίοδο της πτερόρειας, τα πουλιά έχουν ανάγκη από ύπνο. Και γι' αυτό το λόγο αποφεύγουμε τεχνητούς φωτισμούς, για να τα ξεγελάμε δηλαδή. Τα αφήνουμε στη φύση, όπως είναι η φύση δηλαδή, να κοιμούνται από 8 έως 10 ώρες τουλάχιστον για να ξεκουράζονται, γιατί η ξεκούραση είναι απαραίτητη στην περίοδο της πτερόρειας.